Τι λέει ρε παλικαράκια μου, πού είστε? Είμαι ο Κώστας Κρύος και αυτό ήταν ένα βίντεο με ιστορία και λογοπαίγνια. Στο βίντεο που έκανα για την άλωση της πόλης, σας είπα στην αρχή ότι θα μιλήσω για το Ραμσί το Β' για πλάκα και δεν μίλησα. Και μπορεί κάποιος να ήθελε να μιλήσω για το Ραμσί το Β'. Οπότε μαντέψτε, θα μιλήσω για το Ραμσί το Β'. Είμαστε στο 1303 π.Χ. στην Αίγυπτο. Ο Ραμσές δεν ήταν πρόγονος κάποιου φαραώ, ο παππούς του φανταστείτε ήταν ήρωας πολέμου. Ο Ραμσές Β ήταν μικρός όταν ο πατέρας του, ο Σέτι Α, έγινε φαραώ. Του είχε πει μάλιστα, Ραμσί, μπορεί να σου αρέσει αυτή η θέση άμα θες κυνήγι Σέτι. Και μάλλον ήταν γραφτό να γίνει κάποια στιγμή ο Ραμσές φαραώ, γιατί στο εσωτερικό του ναού Αμπζού, γίτσες, ευχαριστώ, υπήρχε ένα στίχος με ανάγλυφα που απεικόνιζε το Ραμσί να κρατάει μια περγαμηνή που έγραφε «Ναι, θα γίνω βασιλιάς, μ***κια». Στα 10 του έγινε αρχιστράτηγος και 4 χρόνια μετά συνόδεψε τον πατέρα του σε μια εκστρατεία στη Λιβύη και την Παλαιστίνη. Ήταν ένα τηλεοπτικό γεγονός και μάλιστα από εκεί έχει βγει και το όνομα του καναλιού Extra 3. Η Νεφερτάρη ήταν η πρώτη γυναίκα του Ραμσί. Την παντρεύτηκε πριν πάρει το θρόνο και μέχρι να πάρει το θρόνο είχε κάνει ήδη 4 παιδιά. Η λατρεία του Ραμσί για τη γυναίκα του καταγράφεται σε ποίηματα και σε πολλά γλυπτά. Εξάλλου η αγάπη φαίνεται στο γλύψιμο. Με ύψιλον. Τον 8ο χρόνο της βασιλείας του Σέτι, ο Ραμσίς διορίζεται συγκυβερνήτης της Αιγύπτου, λες και η Αίγυπτος είναι κάποιο αεροπλάνο, ξέρω εγώ. Και επίσης ο Ραμσίς έκανε εκστρατείες μαζί με τους δύο μικρότερους του γιους για να μην λένε ότι ο μπαμπάς δεν παίζει μαζί μας πια. Το 1279 π.Χ. πεθαίνει ο Σέτι. Όλοι είπανε «Oh shit!». Ο Ραμσίς είπε «Ο Σέτι, δύσκολη θέση μας έφερες ρε μπαμπά» και έγινε φαραώ. 5 χρόνια μετά έγινε ιστορική μάχη του Καντές, μία από τις μεγαλύτερες μάχες στην αρχαία ιστορία. Πολέμησαν οι Αιγύπτιοι και οι Χεταίοι για τα σύνορα της σημερινής Συρίας. Λοιπόν, τώρα θέλω ένα στοιχηματάκι λίγο. Θα κάνω μια παύση και θέλω να μου πείτε ποιος μπορεί από τους δύο να νίκησε, οκ. Okay. Αιγύπτιοι ή Χεταίοι, πάμε, έχετε 5 δευτερόλεπτα. Στοιχηματίστε. Οκ, stop. Κανείς. Βέβαια, ο Ραμσίς που ήταν λίγο αρχιδάκι και λίγο μάστερ στην προπαγάνδα, έγραψε κυριολεκτικά με γκράφιτι στους 5 μεγάλους ναούς της Αιγύπτου ότι αυτός νίκησε, αλλά δεν το έγραψε έτσι ομά. Το έγραψε μέσα από ένα ποίημα που έγραφε «Νομίζεις ότι έχασα μαλάκα μου, σε γράφω στα αιγυπτιακά μπαλάκια μου». Και δίπλα αντί για MC έγραψε «Ρεμσι». Στα 30 χρόνια της βασιλείας του, ο Ραμσίς γιόρτασε το πρώτο του «Σεντ». Το Σεντ ήταν μια τελετή που ανανέωνε την εξουσία και το πνεύμα κάποιου. Οι φυσιολογικοί φαράω κάνανε ένα Σεντ. Εντάξει, ο Ραμσίς έκανε μόνο 13. Γενικά τότε πίστευαν ότι ο φαράω ήταν κάποιο είδους θεός και μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε, μπορούσε να βαρέσει όποιον ήθελε, αλλά μετά θα λεγόταν βαραώ. Ο Ραμσίς πεθαίνει στα 96 του. Wow! Τα παιδιά του φανταστείτε είχαν πεθάνει πριν από αυτόν. Η μούμια του ήταν μια πολύ γλυκιά έτσι μουμιάμ. Και είχε ενδείξεις αρθρίτιδας, ευλογιάς και ευλογίας. 96 χρονών, αρθρίτιδα, μούμια, γιαγιά. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like και ένα subscribe και ένα comment. Ας και μην πατήσετε το comment, πατήστε και γράψτε ένα comment. Δηλαδή, αν το πατήσετε δεν θα γίνει κάτι, πρέπει να πατήσεις να γράψεις ψόφα βλάκα και να πατήσει μετά το Enter. Έτσι λειτουργεί. Τέλος πάντων, ήμουν ο Κώστας Κρύος και τα λέμε κάποια άλλη φορά. Bye.